Συνεχίζουμε. Έχουμε την καλά για την τιμή να έχουμε κοντά μας. I'm a little nervous because the first speech in English. One more time. Welcome, DXN. Kalimira! I'm here. I'm χαμηλός από το δικό μου λίγο. It's okay. Είναι πολύ ωραία, ξεκινάμε. I'm very happy. I'm here with you and we could celebrate your anniversary. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ πέρα και μπορώ να γιορτάσω μαζί την δική σας γιορτή, τη δική σας επέτειο. I'm a little nervous because Pan is the first speech in English and Pavlos has a big challenge. Είναι πολύ χαρούμενος γιατί είναι, δώσε να ποτέ νερό λίγο, γιατί είναι η πρώτη ομιλία στα αγγλικά και σας το λέω εγώ, I tell your story, because πριν μερικά χρόνια δεν ήξερα να μιλάει καθόλου αγγλικά ο SZABOLCS. Έμαθε αγγλικά για να γίνει ομιλητής στη DXN, είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you and please help me. Και παρακαλώ βοηθήστε με, λέει πως έχω δύσκολη αποστολή σήμερα, είναι καλός. I would like to share what happened last 9 years because I joined to DXN 9 years ago. Θέλω να σας πω τι έγινε λοιπόν τα τελευταία 9 χρόνια, γιατί έχω μπει στη DXN εδώ και 9 χρόνια. The date was 10th of March 29. Ήτανε 10 Μαΐου 2009. A beautiful day. Μαρτίου. Ήταν μια υπέροχη μέρα. For us. Για εμάς. But then I knew that. Αλλά τότε όμως δεν το ήξερα αυτό. Do you see the difference? Βλέπετε τη διαφορά. I know 9 years ago. Τώρα πώς είμαι και πώς ήμουν πριν από 9 χρόνια. I am the younger. Δείχνω πιο νέος, έτσι δεν είναι? I'm nearly 50 in this year. Αυτή τη χρονιά θα γύρω 50. But very happy because year to year I will be younger. Αλλά είμαι χαρούμενος γιατί κάθε χρόνο θα γίνουμε πιο νέος. Thanks, another thanks, DXN. Ευχαριστώ, Καλωμένα, ευχαριστώ, DXN. I appreciate for leader. Ευχαριστώ για τους τοπικούς σου ηγέτες. For press, could I have speak here. Που με πιστεύτηκαν να έχω ομιλία εδώ. Thanks for DXN management. DXN. And I hope I can give you very good and very important things about. Σήμερα εύχομαι να σας δώσω καλή πληροφορία, αυτό που χρειάζεστε. First, I would like share 10 stories by 10 diamonds. Σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας 10 ιστορίες από 10 διαμάντια. Because you know, if you become grown diamond, you have to turn direct diamonds. Κάθες να γίνεις λοιπόν crown diamond, δηλαδή εστεμένο διαμάντι, πρέπει να κάνεις 10 γραμμές διαμαντιού. And I learned a lot from our diamonds. Και έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά από τα διαμάντια μας. Έτσι λοιπόν, 9 χρόνια, 10 ιστορίες, 10 διδάγματα από τα διαμάντια του δικτύου. Okay. Okay. What happened? Τι έγινε λοιπόν last 9 years.
And what has changed in our DXN lives? We get safety. Απολαμβάνουμε ασφάλεια. Financial safety. Οικονομική ασφάλεια. And we get freedom. Έχουμε ελευθερία. Because we live two places in Hungary from May to October next to Lake Balaton. Γιατί μένουμε σε δύο διαφορετικά μέρη. Στην Ουγγαρία, το καλοκαίρι μένουμε στη λίμνη Παλατών. And in winter, in a Sopron, in a beautiful city. Σε μια πολύ όμορφη πόλη. And we have free time. Έχουμε ελεύθερο χρόνο. And we can spend a lot of time with family. Έχουμε πολύ χρόνο να μιλήσουμε με την οικογένειά μας, με τη σύζυγό του. Of course, we get a lot of holidays. Έχουμε πολλές διακοπές. For example, IDSI trip. Παράδειγμα, το IDSI είναι μία από τις διακοπές που κάνουμε. For two months, we will go to Malaysia again. Και σε δύο μήνες θα πάμε πάλι στη Μαλαισία. We have been four times there. Τέσσερις φορές έχουμε πάει. This is the fifth. Είναι η πέμπτη φορά που θα πάμε. It's a beautiful time. It's a beautiful holiday. Είναι υπέροχο καιρός. Thanks DXN, because without DXN is not possible. Γιατί χωρίς την DXN δεν θα ήταν δυνατό να το κάνουμε αυτό. And I get a personal contact, new personal contact, and new friends. Έτσι, μέσα τις προσωπικές μου επαφές κάνω συνέχεια καινούριους φίλους. For example, here is the Greek friends. Παράδειγμα, έχει Έλληνες φίλους, τα εμένα. I remember we met 6 years ago in Dubai. Θυμάμαι, γνωριστήκαμε 6 χρόνια πριν στο Dubai, στο Αλαΐν. Yeah, I saw a very talkative Greek man. Βρήκα έναν ομιλητικό Έλληνα. I knew. He is a crown diamond. Θα γίνει crown ambassador. Θα γίνει crown ambassador. I know the next years. Ξέρω τα επόμενα χρόνια. Πώς θα τα καταφέρω. Για μένα λέει θα τα καταφέρω. And I get a new marriage, but it's not new girl, but new new wife. Έχω ένα καινούριο γάμο, αλλά όχι με καινούργια γυναίκα, με καινούργια σύζυγο. But before I hadn't spent time a lot. Αλλά πριν με την κλασική δουλειά, δεν είχα τον ίδιο χρόνο να περάσω με τη γυναίκα μου. She worked in a big telecommunication multinational company. Εκείνη δούλευε σαν διευθύντρια πωλήσεων σε μια μεγάλη εταιρεία τηλεπικοινωνιών. And she worked from sunrise to sunset. Και δούλευε από το χάραγμα της ημέρας μέχρι τη δύση. In another city. Σε άλλη πόλη κιόλας. And we met 1 and 2 hours only. Τότε μπορούσαμε να βρεθούμε 1 με 2 ώρες την ημέρα, maximum. Since 3 years ago, πριν από 3 χρόνια όμως, Tundi left her job. Η Tundi, σύζυγός του, άφησε την εργασία της. And we are together all day. Και είμαστε όλη τη μέρα μαζί. Fantastic days. Weeks and more. I love you. Σας αγαπώ. I send greetings from Saloniki to Sopron now. Στέλνω χαιρετίσματα από εδώ στην πόλη του Σοπρόν. Because I know you heard it, my speech. Γιατί λένε σίγουρα πιο σκιολοκρινία. And of course we get the money. Και εντάξει, ένα άλλο πράγμα είναι ότι παίρνουμε λεφτά. Lot of money. Πολλά λεφτά. During 9 years, I earned lot of money. Εδώ και 9 χρόνια έχω κερδίσει πολλά λεφτά. Before it not was possible. Πριν όμως αυτά τα χρηματικά ποσά δεν ήταν δυνατόν να τα αποκτήσουμε. And get rewards and recognition. Ένα άλλο πράγμα είναι ότι παίρνουμε ανταμοιβές και αναγνώριση. When I achieved the crown diamond level, όταν έφτασα στο επίπεδο του crown diamond, που είναι 10 γραμμές διαμαντιού, and there was the summit in Budapest. Είχαμε λοιπόν ένα πανευρωπαϊκό συνέδριο στην Βουδαπέστη. It was a fantastic. Ήταν καταπληκτικό συνέστημα. We waited this level. Αναμέναμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. I imagine what will happen there. Δεν ήξερα τι θα γινόταν εκεί.
And with my sponsor and with our team, we can celebrate it together. Και είναι καταπληκτικό να γιορτάζεις με το σπόνσορ σου και την ομάδα σου, τους φίλους σου, όλοι μαζί. It was very, very fantastic. Ήταν μια καταπληκτική εποχή. And of course, I changed my behavior. Ένα άλλο πράγμα που έχει γίνει σε μένα είναι ότι έχω αλλάξει τη συμπεριφορά μου. Because 4 and 5 years ago, πριν από 4-5 χρόνια, I had bigger face. Είχα πιο μεγάλο πρόσωπο. And smaller heart. Και μικρότερη καρδιά. No, I have bigger heart. Τώρα έχω μεγαλύτερη καρδιά. Smaller face. Και μικρότερο πρόσωπο. It's very important if you want to very big business. Αν θες μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, είναι πολύ σημαντικό αυτό. And I changed my personality because I read a lot of books about communication, about leadership, about contacts. Τα πολλά βιβλία που διάβασα για την ηγεσία, για την επικοινωνία και για την ψυχολογία, την εσωτερική, άλλαξα την προσωπικότητά μου, ένα μεγάλο όφελος. And I changed my ego. Και άλλαξα τον εγωισμό μου, το εγώ μου. You know what is it, ego? Τι είναι το εγώ? It's a Greek word. Leader with ego is not possible become leader. Αν δεν έχεις εγώ, δεν μπορείς να γίνεις μεγάλος leader. Everybody have to ego. Όλοι πρέπει να έχουν ένα υγιές εγώ. But become as a leader. Αλλά όταν γίνεις ηγέτης, leader, the ego could heal you. Αλλά αν γίνεις ηγέτης, leader, τότε το εγώ μπορεί να σε σκοτώσει. I saw a lot. Έχω δει πολλούς leaders. Μεγάλους leader. It's a very important things and you remember the ego is could heal you. Είναι σημαντικό να θυμάται ότι το εγώ του μπορεί να το σκοτώσει. And I get self-confidence, of course, because 5 years ago I can't stand here and speak in English. Πριν 5 χρόνια δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα καθόμουν εδώ και θα μιλούσα στα αγγλικά και θα κάνω μια ομιλία σε άλλους. Έτσι απέκτησα μεγάλη αυτοπεποίθηση. And I get responsibility because when I stand on the stage, when we become crown diamond, I felt that. Και επίσης αυτό μου έδωσε την αίσθηση της ευθύνης που έχω. Μου είμαι πιο υπεύθυνος ότι είμαι υπεύθυνος και για άλλους ανθρώπους. Το εννοείται. Responsibility for our team, our members. Ευθύνη για την ομάδα μας, για τα μέλη μας. Responsibility to market. Για την αγορά, κάτι άλλο που είπε ότι το ένιωσα αυτό όταν είχα έρθει στο stage για να βρεθώ για το επίπεδό μου. Responsibility to other countries market, for example, Greece. Νιώθω με ευθύνη ότι μπορώ να βοηθήσουμε και άλλες αγορές όπως η Ελλάδα για παράδειγμα. And responsibility my attitude. Και ευθύνη για τη δική μας στάση. Because we became example. Γιατί γινόμαστε φανατικοί for people. And very important, why is my attitude. Πολύ σημαντικό ποια είναι η στάση μου. And I got a vision. Έχω ένα όραμα. Ένα πολύ μεγάλο όραμα. And not only me. Όχι μόνο για μένα. And my children. Αλλά και για τα παιδιά μου. Because my son and my daughter do this business. Επειδή ο γιος μου και η κόρη μου κάνουν αυτή την επιχείρηση. My son is a senior star diamond in this business. Ο γιος μου είναι senior star diamond στην επιχείρησή μας. And we go to the better to Malaysia. It's a fantastic feeling. Θα πάμε μαζί στη Μαλαισία, είναι υπέροχο συνέστημα. And I would like to share what is my experience through diamonds. Έτσι, μέχρι λοιπόν αυτό το επίπεδο, θα μας πω ποια είναι η εμπειρία μου και η εμπειρία των διαμαντιών μου. First edification. Το πρώτο δίδαγμα. In the first 2 years, my first diamond had more than 50% of our monthly sales. Το πρώτο μου διαμάντι είχε 50% του τζίρου της ομάδας μου. It was not too good feeling because I worried what will happen to my bonus. Γιατί αισθάνομαι τι θα γίνει με τον bonus μου, αν μόνο από κάτω από ένα άτομο είναι ο μισός τζίρος μου. But don't worry. Μην ανησυχείτε. Then we'll work
together and be better and continue work. Καθώς δουλεύουμε μαζί και συνεχίζουμε να δουλεύουμε, bonus will grow. Τα bonus ανεβαίνουν σημαντικά. So don't worry if you have a big partner. Μην ανησυχείτε αν έχετε συνεργάτες που έχουν ένα μεγάλο ποσοστό του τζίρου σας, του μειώσεις τζίρου. And we were very different personalities. Έχουμε πάρα πολύ διαφορετικές προσωπικότητες. I wanted when they change everybody at that time. Δεν μπορούσα να αλλάξω τους άλλους. Έχουμε διαφορετική προσωπικότητα, αλλά εγώ προσπαθούσα να αλλάξω τους άλλους. No, I know. It doesn't matter. Τώρα πλέον ξέρω πως δεν έχει καμία σημασία. Everybody has to follow our own style. Ο καθένας θα ακολουθήσει το δικό του στυλ. And could become diamond. Και θα γίνει διαμάντι. Doesn't matter. Δεν έχει σημασία λοιπόν μόνο η προσωπική μας άποψη. And the next diamond is very young mother. Νεαρή, είναι η μητέρα. Very young mother. And I had a knee problem. Me. Yes. And before. She had. Yeah. Είχε ένα πρόβλημα στο πλάτο της. I had. Ah, she. Sorry. I had a knee problem. And she had me before the operation. Είχα ένα πρόβλημα στο γόνατό μου και με βοήθησε πριν από την εγχείρηση. And I gave you a present, a gift. Και της έδωσε ένα δωράκι. But not flower. Όχι, όχι όμως λουλουδάκι. A bag of coffee. Και έδωσε ένα πακέτο καφέ. Next day joined us. Την επόμενη μέρα ακολούθησε την επιχείρηση. And during one year became diamond. Και σε ένα χρόνο έγινε διαμάντι. If you want to give to somebody a gift, it is coffee. Είναι σημαντικό λοιπόν να πάρει ένα δωράκι. Να τους δώσετε ένα δωράκι στη μορφή καφέ. And the third experience. Η τρίτη ιστορία. The testimonies, the product's testimonies, the best wow factor. Λοιπόν, οι προσωπικές ιστορίες υγείας είναι ο καλύτερος παράγοντας εντυπωσιασμού. Just check out because they don't know the what wow factor is. Can I please explain? Wow factor, when you show after the... Yeah, okay. Θα το πω. Λοιπόν, υπάρχει μια έκφραση που έχει εξαγάγει ο σπόνσορας μας ο Λάζος, λέγεται το wow factor, και είναι αυτός ο παράγοντας που εσένα προσωπικά σε ενθουσιάζει. Wow factor is when the people see something. It's a wow. It's see and wow. I just explained. My leg was my wow factor because after the operation I built up very fast. Παράδειγμα για μένα λέει το δικό μου wow factor, παράγοντας τόσο εντυπωσιασμού, έχει να κάνει το ότι μετά την εγχείρηση. And I show this lady. Έδειξε σε αυτή την κυρία που βλέπουμε τώρα την αποκατάσταση που είχα από την εγχείρηση στο γόνατο. She joined us after. Εκείνη εντυπωσιάστηκε και μπήκε στην ομάδα μας. And one year later became diamond. Και εκείνη μετά από ένα χρόνο έγινε διαμάντια. Λέει, μια εγχείρηση, δύο διαμάντια. The testimony is very good. Είναι πολύ σημαντικές οι προσωπικές ιστορίες που εντυπωσιάζουν τους άλλους. The fourth diamond is a very special man. It's a very funny man. Το τέταρτο διαμάντι είναι ένας πολύ αστείος άνθρωπος, είναι πολύ πλακατζής. He didn't want to work in DXN business. Δεν ήθελε να κάνει την επιχείρηση DXN. I had to look for a target for him. Άρα εγώ έπρεπε να βρω ένα στόχο για αυτόν. And he started the service center in a city. Εκείνος ξεκίνησε ένα service center. And I can give him a good target. Του έδωσα ένα καλό στόχο, μαθιάσι. And during 2 years became diamond. Και σε 2 χρόνια έγινε διαμάντι. It's don't forget, you have to give your partner a target. Περνά. Μιλήσετε και να δώσετε ένα στόχο στο συνεργάτη σας. Without goals, this business doesn't work. Χωρίς στόχους δεν δουλεύει αυτή η επιχείρηση. Sorry. And the fifth diamond, το πέμπτο διαμάντι, a very great man.
Σπουδαίος άνθρωπος. He is 71 years old. Είναι 71 ετών. He ran four times a year, ran half marathon. Τρέχει τον ημιμαραθώνιο 4 φορές το χρόνο. Very, very active at the moment. Πολύ ενεργός αυτή την στιγμή. And my experience and my identification, the ages doesn't matter. Αυτό που μαθαίνουμε από αυτό το δίδυμα είναι ότι δεν μετράει η ηλικία. Everybody could become diamond. Ο καθένας μπορεί να γίνει διαμάντη. And sixth diamond, a young lady, a teacher. Είναι μια νεαρή κοπέλα, είναι δασκάλα. Without business knowledge. Δεν είχε καμία σχέση με τις επιχειρήσεις, καμία γνώση της επιχειρήσης. She joined 6 years ago. Πριν από 6 χρόνια ήρθε μαζί μας. And after the joining, read a lot of books. Και αφού μπήκε στη DXN, διάβασε πολλά βιβλία. She wanted to become successful. Ήθελε να γίνει πετυχημένη. And read a lot of books about communication. Διάβασε πολλά βιβλία για την επικοινωνία. How can contact with people? Πώς να επικοινωνήσεις τους, πώς να μιλάμε στους ανθρώπους. And about leadership. Για την ηγεσία. And she was the fastest diamond. Είναι αυτή που έγινε πιο γρήγορα διαμάντη από όλους. Without business knowledge. Χωρίς τη γνώση της επιχείρησης. Doesn't matter. Nothing. Η προηγούμενη μάλλον γνώση της επιχείρησης δεν έχει σημασία. Αυτό που μπορείς να κάνεις τώρα είναι. And the other experience. What is your mind? Ποια είναι η διάνοια σας, η δυνητική σας διάθεση? Fear or determination. Είναι ο φόβος ή η αποφασιστικότητα. Because together it doesn't work. Γιατί αυτά δεν πάνε μαζί. Ή φόβος ή αποφασιστικότητα. If your head, in your mind is fear, άμα έχετε στο μυαλό σας το φόβο, it can't work in this business. Δεν είναι καλή ώρα για να ξεκινήσετε. Because the people will fear it. Γιατί οι άνθρωποι θα καταλάβουν ότι φοβάστε. Have to get determination. Πρέπει λοιπόν να αποκτήσετε αυτήν εδώ πέρα την πεποίθηση, την αποφασιστικότητα. And sixth, it's a very good older friend. Είναι μια παλιά καλή φίλη. She was one of them whom I sent first time about DXN opportunity. Ήταν μια από τις πρώτες που κάλεσες να παρουσιάσεις τη DXN. 9 years ago I wrote an email to her. Πριν από 9 χρόνια της έγραψα email. And no answer. Και δεν απάντησε. 3 years later called me. Μετά από 3 χρόνια με πήρε τηλέφωνο. What happened DXN? Τι έγινε με τη DXN? Then joined. Μπήκε στη DXN, γράφτηκε. And 1 year later became diamond. Και σε ένα χρόνο έγινε πεμάτι. Don't worry if somebody no answer, can't answer. Don't worry. Later, come back. Μην ανησυχείτε αν δεν απαντήσει κάποιος και αργότερα υπάρχει χρόνος που έρχονται. The message is important. Το μήνυμα είναι το πιο σημαντικό. The message. My job is we have to share to everybody the opportunity. There? Everybody to open. Have to share the opportunity. To everybody to opportunity. Πρέπει να μοιραστούμε την ευκαιρία με τον καθένα. This is the important. Αυτό είναι πιο σημαντικό. And eight. All the diamonds. It's a very, very good couple. Ένα πολύ γλυκό ζευγάρι. She joined at first to our DXN business. The first year. Το πρώτο χρόνο της επιχείρησης μας στην DXN ήρθε μαζί μας. But they weren't interested in business. Αλλά δεν ενδιαφέρει η επιχείρηση. But later came the financial crash. Αλλά μετά ήρθε η οικονομική πίεση. They had a Swiss credit. Είχανε με το ελβετικό φράγκο το που έγινε. Maybe you know what is it. Αν ξέρετε τι έχει γίνει το ελβετικό φράγκο. And then they started this business seriously. Χάσαν λοιπόν χρήματα και ξεκινήσαν σοβαρά αυτή την επιχείρηση στην χειρότερη στιγμή τους. But it was very, very hard. Because under pressure
isn't easy. Αλλά επειδή υπήρχε η πίεση που νιώθαν η ψυχολογική από την οικονομική κατάρρευση, δεν είναι εύκολο κατά από πίεση να κάνεις αυτή την επιχείρηση. They had a very honest communication with them. Μίλησαμε πάρα πολύ ανοιχτά και πολύ τίμια μαζί τους. I suggest them stop the business. Εγώ τους ήθελα... Small period. Start the business a small period and later start again. Τους ήθελα λοιπόν να σταματήσουν για λίγο καιρό να κάνουν DXN και να ξαναξεκινήσουν μετά από κάποιο καιρό. But they called me. Αλλά την επόμενη μέρα με πήρε τηλέφωνο. Do the business. Θα κάνουμε την επιχείρηση. And we were together 6 months. Every day we hold the presentation and marketing plan together. Και για 6 μήνες κάναμε κάθε μέρα μαζί μια παρουσίαση. And you in 6 months. Σε 6 μήνες. Became diamond. Γίνω διαμάντη. And I'm sure everybody could become diamond during 6 months. Και έτσι ξέρετε ότι ο καθένας μπορεί να γίνει διαμάντη μέσα σε 6 μήνες. Then, things have to do work seriously. Και μετά κάποιος πρέπει να δουλέψει σοβαρά. Not joining time from the από τη στιγμή που δουλεύει κάποιος σοβαρά, σε 6 μήνες μπορεί να γίνει διαμάντη. And during the hard period, they were every meeting. Τη δύσκολη περίοδο ήταν σε κάθε συνάντηση. And my experience, the meetings are the best solution during the hardest period. Το να είστε στις συγκεντρώσεις είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος όταν περνάει δύσκολα. And the ninth, my English teacher. Sorry, Esther. My English is not good. Η καθηγήτρια αγγλικών. Then we are next to Lake Balaton. Four years ago, I looked for an English teacher there. Καλό καιρό που μένουμε στη Λίμνη Παλατών, αναζήτησα εκεί κοντά μια καθηγήτρια αγγλικών για να μάθει αγγλικά πριν από 4 χρόνια. Tuli showed me ads with an English teacher. Η Τούντι λοιπόν με βοήθησε. Ads. What? Advertising. Α, μου έδειξε η σύζυγός μου η Τούντι διαφημίσεις για καθηγητές αγγλικών στην περιοχή. But I felt that not my English teacher. Αλλά όχι, νομίζω είναι καλό για μένα να βοηθήσει δασκάλα. I looked for another. Κοίταξα με άλλον τρόπο. She was Esther. Ήταν λοιπόν αυτή που βρήκα η Esther. And listen to your intuition. Να ακούτε τη διέστησή σας. And then I was in the first lesson. Στο πρώτο μάθημα λοιπόν όταν ήμασταν. She told me is I'm an idiot. Που είπε ότι είναι βλάκας. Because we had an MLM business. Επειδή κάνει MLM. Second time ordered a bag of coffee. Δεύτερη φορά παρήγγειλε ένα πακέτο καφέ. Third time joined us. Την τρίτη φορά πήγε στην DXN. One and a half years later became diamond. Και μετά από 1,5 χρόνο έγινε διαμάντη. And she has a big French market. Έχει ένα δίκτυο στη Γαλλία. And 10th edification from 10th diamond. Ο δέκατο διαμάντη, δέκατο δίδαγμα. This story started 7 years ago. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε πριν από 7 χρόνια. A very nice girl joined us. Μια πολύ καλή κυρία. You know Sandra, Alexandra, you know? Ναι, yes. Yes. And Sandra sponsored the other girl. Είχε μια πολύ καλή κοπέλα, η Σάντρα, η οποία τη σπόνσαρε κάποια άλλη κυρία. This girl sponsored the other girl. Εκείνο το κορίτσι σπόνσαρε κάποιο άλλο κορίτσι. This girl sponsored the other girl. Μετά κάποιο άλλο, παρακάτω, τέταρτο βάθος. She has a relatives in Sweden. Έχει συγγενείς στη Σουηδία, στην Ελβετία. Όχι, Σουηδία. Yeah. And there met with Maria. Γνωριστήκαμε τη Μαρία που became diamond. Που είναι διαμάντη στη Σουηδία. But don't forget the story started 7 years ago. Άρα η ιστορία ξεκίνησε πριν από 7 χρόνια. And we became crown diamond. Και έτσι γίναμε crown diamond.
the story and the example is very simple. Είναι απλό το παράδειγμα. You have to look for 10 people. Πρέπει να βρεις 10 ανθρώπους. But don't forget, you have to give patience to people and to members and supports. Πρέπει να είσαι υπομονητικός με τους ανθρώπους και να δώσεις υποστήριξη. But the biggest experience I get from prospects. Αλλά η μεγαλύτερη εμπειρία είναι από αυτούς που είναι να γίνουν συνεργάτες. Because there are more than hundreds of prospects who tell me no thanks. Έχω No thanks. But I became diamond, throne diamond. Diamond. And I can't remember their names. But I don't forget my sponsor name. I don't forget our diamond's name. It is very important. And I'm very happy I can help you. And I wish you a very happy birthday. Χάρηκα πολύ. Θα σας πω με την καλή επέτειο. And thank you and enjoy today. Ευχαριστούμε πολύ.